Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Τάσος Ψαράς. Είναι ταινίες πολλές με τον Κώστα Καριωτάκη. Αυτή η σειρά. Επίσης, εμείς όλοι στο συνεργείο που είμαστε από τον κινηματογράφο, δεν το λέγαμε serial, το λέγαμε ταινία. Την ταινία. Έχουμε ένα πλάνο της ταινίας, έχουμε αύριο γύρισμα για την ταινία, ναι. Το θεωρούσαμε σαν ταινία και έτσι το αντιμετωπίσαμε. Είναι ωραίο αυτό πάντως, έτσι. Νομίζω ότι σε βάζει σε μια διαδικασία. Είναι λιγοστές οι περιπτώσεις που έχουμε δει παραγωγές που να είναι τόσο εντυπωσιακές από πλευράς κατασκευής, αλλά Τάσο και ουσίας, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για τον Καριωτάκη, δεν μιλάμε για κάποιο τυχαίο που ήρθε, πέρασε και έφυγε ή κάποιον έστω από τους σημερινούς που δηλώνουν ποιητές. Έχοντας υπόψη μου ότι ο ποιητής είναι και η εποχή του, έπρεπε πρώτα να εντάξουμε μέσα στην εποχή και μέσα στο χώρο αυτούς τους πολύ σημαντικούς ποιητές. Τον Κώστα Καριωτάκη, που δεν είναι μόνο ένας ποιητής, αλλά ένας και διανοητής, και τη Μαρία Πολυδούρη, που είναι ίσως η πιο σημαντική ελληνίδα λυρική ποιητή. Έπρεπε λοιπόν να δούμε πού γεννήθηκαν, πώς μεγάλωσαν, πού βρέθηκαν, ποιος ήταν η οικογένειά τους, ο περίγυρος, πώς συγκρούστηκαν με το περιβάλλον. Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξουμε το περιβάλλον, ναι, και τους εντάξουμε μέσα. Δηλαδή το να κάνεις μια βιογραφία απομονωμένη από την ατμόσφαιρα και από το χώρο και από τα συμφραζόμενα της εποχής, κοινωνικά και πολιτικά, είναι περιορισμένες εμβέλειες. Εμείς θέλαμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να το εντάξουμε στο χώρο. Έτσι, πολλές φορές λέγαμε ότι διαμέσου των ποιητών ανοιχνεύουμε και το Μεσοπόλεμο. Η μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Ο Βασίλης Δημητρίου ήταν από τους πρώτους που ήξερε το εγχείρημα. Mm-hmm. Επέλεξε για τους τίτλους το τραγούδι της Μαρίας Πολυδούρης σαν ένα διάλογο με τον ποιητή, μόνο ότι η σειρά είναι Καριωτάκης, Κώστας Καριωτάκης. Mm-hmm. Βεβαίως έχει τα γνωστά στοιχεία της μουσικής του, τη μελωδικότητα, έχει την συγκίνηση και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τη σειρά στον τομέα αυτό, πλησιάζει τον κόσμο, έχουμε πολλές έτσι κι εμείς ενδείξεις ότι βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν να γίνει ταινία πρώτα, η αρχή δεν ήταν να γίνει ταινία. Ναι, κοίταξε, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τον Καριωτάκη, ασχολούμαι αρκετά χρόνια, με εγωίτευε βέβαια όλη αυτή η ιστορία του Καριωτάκη. Το υλικό που είχα συγκεντρώσει και από αυτό που υπήρχε ήδη δημοσιευμένο, αλλά και από αυτά που βρήκα εγώ, δηλαδή τα στατολογικά του, κάποιες συμπεριφορές από την πορεία του στο χώρο του, όχι μόνο του Υπουργείου Υγιεινής και Πρόνοιας, που δημοσίευσε εξαιρετικά ένα βιβλίο που έγραψε το 86-87 η Γεωργία Δάλκου, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Μου έδωσε ένα καινούριο στοιχείο. Έκανα και μια έρευνα πέρα από αυτά, από την εποχή και από τις συμπεριφορές. Ήταν και μια πλευρά που ήταν σχετικά άγνωστη και είδα ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο το υλικό, αν πρόσθετα και τα αναγκαία της Πολυδούρη. Ξεπερνούσε τις ανοχές μιας ταινίας, δεν ήταν και τις αντοχές και δεν μπορούσα να το καναλιζάρω το υλικό για ένα φιλμ και έτσι είδα ότι υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ΕΡΤ. Ναι. Οπότε προχωρήσαμε και κάναμε αυτή τη σειρά. 293 ηθοποιοί. Μάλιστα. Ένας άθλος. 293 ηθοποιοί. Και είμαι σίγουρος ότι κανένας από εδώ, πέρα από τους ανθρώπους που δούλεψαν βέβαια γιατί έπρεπε να ζήσουν, δεν σκέφτηκε ότι κάνει κάτι για να κερδίσει χρήματα. Σκέφτηκε ότι κάνει κάτι προσφορά στο κοινό. Ένα καλόγουστο θέμα μέσα από την ελληνική γραμματεία, μέσα από την ελληνική ιστορία. Αυτό ήταν ο σκοπός μας και εκεί προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μην αστοχήσουμε. Mm. Και εγώ βλέποντας πια το αποτέλεσμα σαν θεατής, πιστεύω ότι κάναμε κάτι αρκετά καλό, αρκετά σημαντικό. Μέσα στην Αθήνα, σε μια δύσκολη πόλη, η Αθήνα δεν έχει γωνιές που να θυμίζουν την ιστορία τους. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη πόλη σαν την Αθήνα, άπονη πόλη, δηλαδή ξέχασε τους προγόνους στην ιστορία, εκτός από τα μνημεία που φωτίζει, δεν έχουμε μια γειτονιά, ένα σταυροδρόμι. Έτσι δεν αναγκαστήκαμε υπάρχει, λοιπόν να τραβήξουμε ένα πλάνο εδώ, άλλο στην Καλαμάτα, άλλο στο Γαλαξίδι, άλλο στην Πρέβεζα, για να δημιουργηθεί η εικόνα της εποχής. Πες μου το εξής, εσύ τώρα που εντάξει και με τη σειρά αλλά και πιο πριν έχεις κάνει και τη μελέτη σου, πέρα από αυτό που αγαπάμε εμείς τους συγκεκριμένους ποιητές. Εσύ τώρα πια είσαι πιο ειδικός να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Δηλαδή τι, πώς εξηγείς ότι γράφτηκαν πριν από τόσα χρόνια αυτά τα ποίηματα, έχουν αυτή την αντοχή σήμερα και θα την έχουν κατά τη γνώμη μου και 100 χρόνια μετά, Τάσο. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Πρώτα απ' όλα για τον Καριωτάκη. Ο Καριωτάκης είναι ένας
διανοητής καταρχήν και δεύτερον είναι ένας σχολιαστής της εποχής του. Ιδίως όσο προχωράμε προς το τελευταίο του έργο, τα Ελεγεία και Σάτυρες, υπάρχουν καινούργια στοιχεία που ανακαλύπτεις. Στο τέλος νομίζεις ότι είναι ένας ανταποκριτής από την εποχή του για το μέλλον. Έγραψε ποίηματα που δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σύγχρονα είναι. Το άγραμμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο, ναι, που εκφράζει με αυτήν την γοητευτική έτσι, λιτότητα και ευστοχία τη δίζηση του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε όλο τον κόσμο, ξεκινά πιστεύω και νομίζω πως στην εικονοποίηση δίνω κάποιες αναφορές πως πλησίασε αυτό από το 22 και μετά. Το 1922 είναι ένα σημείο αναφοράς για πολλούς Έλληνες ποιητές και διανοούμενους, οι οποίοι βλέποντας αυτή τη μεγάλη συμφορά και βλέποντας την αδράνεια των μεγάλων δυνάμεων ή ακόμα βλέποντας και τη διείσδυση του αμερικάνικου παράγοντα στη Μέση Ανατολή, άλλαξαν συμπεριφορές και κοινωνικές και πολιτικές. Μπορώ ίσως να πω τον Νικόλα Καλαμάρη, τον Νικόλα Κάλλας. Ναι. Μπορώ να πω τον Ιμπυρίκο, ο Ανδρέας Ιμπυρίκος επίσης επηρεάζεται, ναι, από, ναι, το 22. Ναι. Και ο Καριωτάκης επηρεάζεται απόλυτα από το 22. Ο Καριωτάκης κάνει μια διαδρομή. Ξεκίνησε από μια φιλοβασιλική οικογένεια, συντηρητική. Βεβαίως μια οικογένεια η οποία είχε κάποιους, είχε την αίσθηση της ενότητας, ένας πατέρας δημόσιος υπάλληλος και η Μαρία Ιπολιδού είχε ένα πατέρα δημόσιο υπάλληλο. Ήταν από καλές οικογένειες διαφορετικής κατεύθυνσης, φιλελεύθερη οικογένεια της Πολιδούρη, ναι, με τον Βενιζέλο, με τον Λαϊκό Κόμμα και τον Βασιλιάη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να δώσουν αγωγή, γνώση στα παιδιά τους. Ο Καριωτάκης μιλάει γαλλικά και γερμανικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί μουσική. Η οικογένειά του τον φροντίζει. Το ίδιο για τη Μαρία Πολιδούρη. Και έρχεται το 22. Παρακολουθούν κινηματογράφο και την περίοδο εκείνη υπήρχαν αυτοσχέδια κινηματογράφη για να δείξουν το ελληνικό θαύμα. Δηλαδή τη διείσδυση είχαν τότε το κράτος, είχε στείλει όλους τους γνωστούς Έλληνες κινηματογραφιστές, δεν ήταν και πάρα πολλοί, Γαζιάδης, και τους έστειλε τέσσερις, ξέρω εγώ, τους έστειλε στην Αποστολή πιστεύοντας ότι είμαστε πολύ κοντά στη μεγάλη ιδέα. Και ερχόταν. Εμφανίζονταν, παίζαν. Παρακολουθούσαν λοιπόν ένα είδος τηλεόρασης αλλά κάπως χειροκίνητης μέσα από τα επίκαιρα της εποχής. Τι γίνεται, παρακολουθούσαν την πορεία. Mm-hmm. Και είδαν, πήγαιναν πολύ σύντομα, δηλαδή η Μαρία ακολουθούσε και ο Καριωτάκης πήγαινε από κοντά. Άλλωστε δεν είχαν και πάρα πολλούς χώρους για να ζήσουν την κοινωνική τους ζωή. Εκεί είδαν τα γνωστά γεγονότα, ήταν την αδυναμία παρέμβασης για να σωθεί ο ελληνισμός και βεβαίως ο Καριωτάκης που διάβαζε και ξένες εφημερίδες διαισθάνθηκε ότι όλη η ιστορία είναι η εκμετάλλευση των πετρελαίων της Μοσούλης. Λοιπόν, το ποίημά του αυτό, όπως και πολλά άλλα ποίηματα, είναι πολύ εκφράζει την εποχή του, αλλά εκφράζει και την εποχή μας. Θα νόμιζε κανείς ότι το γράφηκε σύντομα αυτές τις μέρες, λίγο πριν. Ναι. Αλλά όλα τα ποίηματά του έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα της εποχής και ουσιαστικά θα λέγαω ότι σχολιάζουν την πολιτική κατάσταση. Αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στον Ανδρέα Κάλλο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την Παιδιάδα και τον Ακροταφείο για την τραγωδία της δικτατορίας του, ναι, ναι, και πολλά άλλα. Αλλά και ο ίδιος ο Καριωτάκης, γιατί έχει καθιερωθεί να λέγεται ότι είναι ένας θλιμμένος, πεσημιστής κλπ. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αν υπάρχει ένας πεσημισμός, υπάρχει μια θλίψη, έχει να κάνει με την εποχή και με τις συνθήκες. Ο ίδιος σε μια αντίρρηση που έχει, για μια κακή κριτική που του κάνει ο Ρώτας, που τον ελέγχει γιατί δεν είναι αισιόδοξος, απαντάει, γιατί ο Καριωτάκης δεν αφήνει τίποτε αναπάντητο. Απαντάει στον Ρώτα και του λέει: πιστεύετε ότι η σημερινή κατάσταση είναι πιο κοντά στη δική σας αισιοδοξία και όχι στο δικό μου πεσημισμό? Μάλιστα. Δηλαδή είχε επίγνωση του κοινωνικού χώρου και των γεγονότων όπως εξελισσόταν. Ναι. Πολλοί λόγοι που συγκλίνουν σε αυτήν την έξοδο του, του ποιητή, αλλά υπάρχουν και λόγοι οι οποίοι είναι πέραν της θελήσεως του, δεν είναι μόνο μια δική του αντιναμία της στιγμής. Δεν είναι μόνο η κατάθλιψη μιας αυτοκτονίας, μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας εκβιασμός. Ναι.
ο Καριωτάκης εκβιάζεται. Υπάρχει ένα σύστημα πραγματικά το οποίο έρχεται σε σύγκρουση. Ο Καριωτάκης ήταν ιδιαίτερα συγκρουσιακός. Μπορεί σιγά σιγά σε κάθε έκφαση της ζωής του και πολύ περισσότερο όταν πια από το 27 και μετά είναι και συνδικαλιστής, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών. Πρώτη φορά οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στα Υπουργεία της Αθήνας απεργούν και συντάσσονται με την Συνομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, που είναι γενικά η συνομοσπονδία που έχει τα περισσότερα μέλη, γιατί έχει τους κατώτερους δημόσιους υπαλλήλους. Μετέχει σε αυτό το κίνημα το συνδικαλιστικό και όχι μόνο αυτό, αλλά γράφει και πολλά από τα κείμενα. Εσύ που γράφεις και τα σενάρια, εκτός από το ρόλο σου βεβαίως, αν σκηνοθέτης, επιμελείσαι και τα σενάρια και μάλιστα ξέρω, είμαι σε θέση να ξέρω πως ψάχνεις σε βάθος τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν τα αφήνεις στο έλεος, ας πούμε, των συμπτώσεων ή του τυχαίου. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που αφοσιώνεται και βλέπουμε και οι ακροατές μας τώρα ακούνε τον ενθουσιασμό με τον οποίο μιλάς και μπορεί να το αντιληφθούν αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο μεγάλη πρόκληση μπορεί να είναι για ένα σκηνοθέτη, για ένα δημιουργό, να προσπαθήσει να φέρεις πέρας κάτι το οποίο το τέλος είναι δεδομένο. Δηλαδή το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ο Καριωτάκης θα πεθάνει. Ξέρουμε δηλαδή, για παράδειγμα, την ταινία Τιτανικός. Ξέρουμε ότι ο Τιτανικός βυθίζεται. Οκ, τελειώσαν όλα, τελειώνουν όλα εκεί. Τι γίνεται όμως με τη διαδρομή? Τι γίνεται, δηλαδή πώς θα φτάσουμε εκεί? Ποιες είναι οι παράμετροι γύρω από τις οποίες? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τέλος. Αν κάνουμε μια αστυνομική ταινία, ναι, αν γράφουμε ένα αστυνομικό κείμενο, βεβαίως θα προσπαθούσαμε να εχμαλωτήσουμε τον θέατη. Mm-hmm. Εμείς δεν παρουσιάζουμε κάτι, δεν έχουμε μια διαδικασία αποκάλυψης μόνο. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι... το λέω αυτό, καταλαβαίνεις το πρόβλημα. Βέβαια, το καταλαβαίνω. Θέλω λοιπόν, είπα ότι μέσα από τους δύο σμίτες κάνουμε μια αναδρομή και μια εισήγηση για την κοινωνική, πολιτική και πολιτική ζωή στο Μεσοπόλεμο. Ένα από τα στοιχεία αυτής της κοινωνικής και πολιτικής ζωής είναι και η θλιβερή έξοδος του Καριωτάκη. Ναι. Δεν είναι μόνο επειδή ήταν θλιμμένος ή ήταν ένας αφημένος. Αυτό είναι μια εύκολη τοποθέτηση και μάλιστα μια εύκολη τοποθέτηση που παγίδευσε πάρα πολλούς μελετητές. Ναι. Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί και έχουν προσφέρει αρκετά, καθυστερημένα μεν, αρκετά. Και λέω καθυστερημένα γιατί πάρα πολλοί είχαν επαναπαυθεί σε αυτές τις αντιλήψεις ή σε αυτά που παρουσίαζε ο πρώτος μελετητής, ο Σακελαριάδης, που ξεκινούσε έτσι. Αλλά υπάρχει και αντίλογος. Υπάρχει ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία του Αλέξη Μινωτή, που ήταν συμμαθητές στο πρώτο γυμνάσιο των Χανίων, που τον παρουσίαζε έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή, όταν ήταν τον καπετάν Φασαρία της τάξης, πρώτος στον Πετροπόλεμο, λέει, κλπ. Όταν έχουμε ένα παιδί 13-14 ετών που είναι χαρούμενος, που παίζει, που τρέχει κλπ., δεν είναι μια εγγενής ασθένεια η μελαγχολία του, προκύπτει. Άρα λοιπόν, αν προκύπτει, είναι μια κοινωνική την οποία θα πρέπει να δούμε έτσι. Ξέρεις, αυτό έρχεται πολύ απέναντι και με αυτό που υποστηρίζει μια κατηγορία επαγγελματιών, ότι έλα μωρέ, εντάξει, βλέπουμε αυτό το χαμηλό επίπεδο γιατί αυτό θέλει το κοινό. Βλέπουμε αυτό την άσχημη, ας πούμε, ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό θέλει το κοινό. Σειρές τώρα, σαν αυτή που κάνετε εσείς, και δεν μιλώ σε εσένα προσωπικά, γιατί είστε συνεργάτες, πολύ ξέρουμε καλά όλοι πως έχεις τους συνεργάτες σου, που είναι μια ομαδική δουλειά αυτή, έτσι. Δεν είναι one man show, βεβαίως, ας πούμε, βεβαίως, ότι βγαίνει μπροστά κάποιος και εδώ. 40 άτομα συνεργείο είμαστε. Έτσι λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα όλο που γίνεται, έρχεται τελείως απέναντι και τελείως αντίθετα από αυτό που διαδίδουν διάφοροι κύκλοι, ότι έλα μου, εντάξει, το επίπεδο είναι αυτό γιατί αυτά θέλει ο Έλληνας, αυτά βλέπω, αυτά κάνω. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι έτσι θέλει. Αυτός που το λέει είναι αυτός ο οποίος δεν προσέχει. Πηγαίνει στο λαϊκό κέντρο να δει, ναι, ένα λαϊκό τρόπο σου λέει το, σε τραγουδιστή, λαϊκό που παρκάρει ανάποδα, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τον διπλανό του, που θεωρεί ότι όλοι όσοι διαμαρτύρονται είναι αναρχικοί, κουκλοφόροι, που ανοίγει το παράθυρο και πετάει το σιγάρο στον δρόμο, που δεν μετέχει ενεργά, δεν είναι ο ενεργός πολίτης, ή αν θέλετε είναι και μια πρόφαση. Δεν είναι έτσι. Ο θεατής, όπως και ο ενεργός πολίτης, είναι έτοιμος να δεχτεί κάτι το οποίο τον πλησιάζει, κάτι που δεν τον προσβάλλει, κάτι που δεν είναι ευτελές. Σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε, να αγωνιστούμε όλοι μαζί, γιατί τίποτε δεν χαρίζεται.
ακόμα και αυτοί που έχουν μια πιο ελαστική αντίληψη, συνείδηση για τα πολιτιστικά κλπ. Αν δουν κάτι που τους, θα τους πλησιάσει, θα τους ενδιαφέρει, κάτι που δεν τους κοροϊδεύει, θα συνταυτιστούν και θα ακολουθήσουν. Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.